Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Ημέρα κύπελλου σημερινή ανάμεσα σε Γιουγκοπιάστικα και σε Πόλια Στάρκς, δύο ομάδες οι οποίες ξεκινούν τώρα τις υποχρεώσεις τους στο μπασκετάκι σε αυτή τη νέα σεζόν, την 11η σεζόν που διανύουμε στο μπασκετάκι, και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον τζάμπολ. Θα βγει νικητής, η κατοχή είναι για την Γιουγκοπιάστικα, καθώς η μπάλα κατέληξε εκτός γραμμής, δεν μπορούσε κάποιος από τους δύο παίκτες που διεκδίκησαν τον τζάμπολ να πάρει την μπάλα στα χέρια του, οπότε οι κίτρινοι ξεκινούν το παιχνίδι με δικιά τους επίθεση, με τον Κορονάκο να οργανώνει αυτή την πρώτη επίθεση για την ομάδα του. Τρίποδο τώρα άστοχο, Πουργέζης μαζί στο rebound, καθώς βρέθηκε στην τροχιά της μπάλας, ενώ έχουμε και φάουλ στον Τσάνταλη. Έχουμε μια διακόπη τώρα, καθώς έχουμε ένα θέμα με τον χρόνο. Ευκαιρία να δούμε τις πεντάδες από τη μία: Κορονάκος, Κουριέζης, Τσάνταλης, Πατάγιας και Δεσπότης για την Γιουγκοπιάστικα, ενώ από την άλλη έχουμε Φούσο, Μπαρτσόκα. Τώρα συνεχίζει το μάτι με τον Κορονάκο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Δημητρόπουλος επίσης για τους Πόλια Στάρκς. Ενώ η βολή είναι άστοχη από τον Κορονάκο, παραμένει το 0-0 στο μάτι. Γκέζης πήρε το επιθετικό rebound. Νέο 14 τώρα για την Γιουγκοπιάστικα. Ωραία η πάσα για τον Τσάνταλη, εκείνος έφτασε μέχρι μέσα, στόχισε. Ξανά ο ίδιος με δεύτερη ευκαιρία, θα πετύχει τελικά το καλάθι για να κάνει το 2-0. Πρώτη πόντι στο μάτς. Διαχειρός Τσάνταλη. Σταυροτές τώρα από τον Μακαρίτη. Πούσος ανάμεσα στον Μπούγιο βρήκε την πάσα για να έρθει το τρίποδο και η πρώτη πόντι για τους Πόλια Στάρκς, οι οποίοι θα περάσουν μπροστά με 2-3. Βαρύ άμυνα εδώ. Ακόμα ένα τρίποντο για τους φιλοξενούμενους, άστοχο αυτή τη φορά, Τσαντελής μάζεψε. Πατάγιας είναι στον Πουργέζη. Πάει ο Τσάνταλης κοντά για να του δώσει screen. 8 δευτερόλεπτα τώρα. Δεσπότης πήρε την εκτέλεση, βρήκε σιδερό. Κούσος αφήνει έξω. Δημητρόπουλος. Βάλα τώρα στον Μακαρίτη, ο οποίος πάει από τα αριστερά. Υποπίεση είναι η προσπάθεια. Το rebound στα χέρια των κίτρινων. Κορονάκος παίρνει για να φύγει μπροστά. Ωραία, πέρασε από τον αντίπαλό του. Τρομερό καλάθι εδώ από τον Κορονάκο για το 5-2. 5-3, 4-3 με συγχωρείτε. Νέο τρίποντο από τον Δημητρόπουλο, άστοχο και αυτό. Ο Πουργέζης μπερδεύεται, χάνει την ισορροπία του. Πατάγιας από τον Κορονάκο. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση της Γιουγκοπιάστικα. Κορονάκος βλέπει το ρολόι, βλέπει ότι έχει 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Φτάνει μέχρι μέσα, αλλά αστοχή κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Πουργέζης μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό rebound από τον ίδιο. Ενώ διανύσαμε το πρώτο τρίλεπτο στο μάτς. Τσάνταλης, καλάθι και φάουλ. Νίκησε εκεί το προσωπικό του αντίπαλο. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και την συμπληρωματική βολή ο έμπειρος παίκτης της Γιουγκοπιάστικα, ο οποίος θέλει το σκορ πλέον στο 6-3. στον Μακαρίτη, ξανά Φούσος. Περνάει ανάμεσα από δύο, αλλά η πάσα του ήταν αρκετά χαμηλή, δεν μπορούσε και να κάνει κάτι ο συμπαίκτης του για να φτάσει την μπάλα. Κορονάκος πιέζεται και δεν περνάει έγκαιρα το κέντρο, η πίεση απέφερε καρπούς τελικά. Ο Κορονάκος έμεινε αρκετή ώρα πίσω από το κέντρο και τελικά έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των σημερινών φιλοξενούμενων. Φούσος, Μακαρίτης για τρεις στο σιούτ, άστοχο. Το rebound στα χέρια των κίτρινων και ο Βουργέτης θέλει να φύγει μπροστά. Πιέζει καλά ο Φούσος, η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια της Γιουγκοπιάστικα. Τάνταλης αφήνει στον Κορονάκο. Ζητάει και παίρνει ο Παταγιάς. Γυρίζει ωραία και θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση. 8-3, πολύ καλή κίνηση εδώ από τον Πατάγια. Απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του. Μακαρίτης, Σόβολος από μέση απόσταση. Με τη βοήθεια του ταμπλό πήγε να σκοράρει, δεν τα καταφέρνει όμως. Πατάγιας περνάει. Τσεκάρει τώρα τις επιλογές του, επιλέγει τον Πουργέζη, ο οποίος στέκεται, εκτελεί, αστοχή, μαζεύει όμως το rebound ο Δεσπότης. Ναι, επίθεση για την Γιουγκοπιάστικα, δεν κρατάει όμως για πολύ, καθώς γράπωσε την μπάλα ο Πούσος και στέκεται για να πάρει τρίποντο. Βγήκε μια γρήγορη επιλογή εδώ πίσω από τα 6,75 ο Πούσος, αλλά δεν δικαιώθηκε τελικά. Νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς για τις Σεπόλια Σάρξ. Μητρούση και Σελεμενάκης πάτησαν παρκέ. Μητρούση τώρα, Σελεμενάκης κλείνεται. Μητρούση προσποιείται, αλλά στα αριστερά στον Σόβολο, αστοχή εκείνος. Παραμένει το 8-3. Κορονάκος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, 4,53 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στο συν 5 η Γιουγκοπιάστικα. Ο Νάκος θέλει να πλησιάσει, χρησιμοποιεί τη δύναμή του, αλλά τα τελειώνει, τα χαλάει στο τελειώμα, με συγχωρείτε. Μέχρι μέσα, τρομερή κίνηση και θα έρθει το καλάθι από τον Μακαρίτη για το 8-5. Αντάλης, Ματάγιας, ζητάει κάποιον να πάει κοντά του για βοήθεια. Παίζει τώρα με τον Δεσπότη, ο οποίος θα στόχισε από κοντά. Πάλεψε εδώ να κρατήσει την κατοχή και τελικά ο Πουργέτης ακολουθεί την μπάλα. Με δυσκολία ο Πατάγιας, δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Πούσος βλέπει το Μακαρίτη που έχει φύγει μπροστά και θα τελειώσει εκείνος στη φάση. Για το 8-7, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον ίδιο, που φέρνει την ομάδα του στον πόντο. Κάνταλης. Η πίεση τον δυσκόλεψε κάπως, άφησε στον Κορονάκο, με 5 δευτερόλεπτα εκείνος στη διάθεσή του. Πατάγιας είναι μόνος του και εκτελεί για 3. 11-7. Πούσος προσπίση για τον Μακαρίτη, Μητρούση για τον Χούσο. Μακαρίτης κάνει το βήμα πίσω, είναι για 3 στο σουτ, δεν μπαίνει όμως. Σελεμενάκης εκεί ανάμεσα στην αντίπαλη άμυνα. Η κατοχή παραμένει τελικά στους φιλοξενούμενους. Πούσος, τρομερή κίνηση. Σελεμενάκης ανενόχλητος θα πάρει το τρίποντο. Ούτε τώρα θα έρθουν οι τριπόντοι για το Ξεπόλια Σάρξ. Πατάλιας καθάρισε. Πατάλιας κρατάει ακόμα. Τώρα θα αφήσει τον Κορονάκο. 2,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κορονάκος σε μια spin move. Πέταξε στο Θεό την μπάλα, αλλά δεν πήγε εκείνη στο καλάθι. Μακαρίτης φεύγει μπροστά. Βλέπει τον Μητρούσο, ο οποίος είχε έρθει. Σελεμενάκης πέρασε τώρα, δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Μακαρίτης επιμένει. Τώρα είναι μήκα όπως η κατάσταση στην επίθεση των Σεπόλια Σάρξ. Φεκούσος αστοχή στο τρίποντο. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά πίσω από τα 6,75 οι φιλοξενούμενοι. Ενώ έχουμε και double. Ενώ έχουμε και αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Σακαρέλος και Κωνσταρίδης στο μάτσι για την κοπιάστηκα. Από την άλλη Καντιώτης, ο οποίος έχει τώρα την πάλι στα δικά του χέρια. Έχει περάσει το μάτς. Και ο Λέσκος, ο οποίος θα πετύχει και τους πρώτους του πόντους με το που πέρασε στο μάτς, δίνει τη βοήθεια του για το 11-9. Στρίγμα για φάουλ τώρα. Ο Μητρούση το έκανε με σπότις. Πατάγιας ζητάει το screen, το παίρνει. Θα εκτελέσει τώρα υποπίεση, ένα σούτ και θα το βάλει ο Πατάγιας. 13-9. Δεν δίστασε παρότι είχε πάνω του κολλημένο αντίπαλο. 1 και 15 τώρα για το τέλος πρώτης περίοδου. Πετρούση, άστοχο τρίποντο, Σακαρέλος μάζεψε. Ο Ρονάκος πάνω του ο Χούσος για να τον πιέσει. Ο Ρονάκος θέλει να περάσει και 7 δευτερόλεπτα. Βεσπότης εκτελεί για 3. Δεν μπαίνει μέσα η μπάλα, Κορονάκος μάζεψε. Σακαρέλος, νέο τρίποντο για την Γιουγκοπιάστηκα, ούτε τώρα. Απλώνει το χέρι του ο Κορονάκος και κάνει το φάουλ. Διότις δίνει συνέχεια στο μάτς. Νέο φάουλ από τον Κωνσταντίδη. Κουσός για τρεις στο σούτα, στο χώμος από τον Καντιώτη. Ο Σπότης βλέπει τον Σακαρέλο, 15 δευτερόλεπτα, όλα για τους γηπεδούχους. Κορονάκος ζητάει ηρεμία, πάνε σε ολόκληρη επίθεση φιλοξενούν. Οι γηπεδούχοι με συγχωρείτε. Κορονάκος θα χάσει όμως. Μητρούση στο 1 δευτερόλεπτο. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει παρότι του χώραζαν οι συμπαίκτες του να σουτάρει. Ο Λέσκος ήταν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 13-9. Έτοιμα όλα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με το σκορ να είναι στο 13-9 υπέρ της Γιουγκοπιάστηκα. Συνέχεια λοιπόν στο μάτς με τον Κορονάκο να έχει την μπάλα στα δικά του χέρια για να οργανώσει μία από τις πολλές επιθέσεις που έχει αναλάβει να οργανώνει ο ίδιος. Μακαρέλος βλέπει ότι είναι μόνος του, αλλά αστοχή στο τρίποντο. Λέσικος μάζεψε, Μητρούση. Πάνω λίγο εδώ να γίνουν βήματα. Η μπάλα στον Μητρούση. Ηλιάδης τώρα θα κερδίσει το φάουλ και τις δύο βολές από τον Κορονάκο. Θα δεις αμαρτυρίες εδώ από τους παίκτες των γηπεδούχων για τη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο ο Ηλιάδης είναι ήδη στημένος στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 13-10. Ηλιάδης τώρα εκτελεί και την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή, 13-11. Κορονάκος. Θα πάει μόνος στη φάση, αφήνει έξω στον Δεσπότη για να αναλάβει εκείνος την εκτέλεση για 3. Η μπάλα παραμένει ζωντανή και τελικά η κατοχή είναι για τη Γιουγκοπιάστηκα. Ακολούθησε τη φάση, την κυνήγησε αρκετά ο Πουργέζης και τελικά κατάφερε να κρατήσει την κατοχή στην ομάδα του, αλλά απομένει ένα δευτερόλεπτο νομίζω ή όχι, νέο 14 τελικά. Ανανεώθηκε ο χρόνος. Ο Κορονάκος πέρασε και θα κερδίσει το φάουλ από τον Σελεμενάκη. Στη γραμμή των βολών αυτή τη φορά η Γιουγκοπιάστηκα και ο Κορονάκος συγκεκριμένα, έπειτα από το πρώτο ομαδικό και των φιλοξενούμενων. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 14-11. Μητρούση στη γωνία. Λέσκος πήρε την εκτέλεση λίγο πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε. Κορονάκος σε μια μακρινή πάσα. Παίρνει ξανά από τον Σακαρέλο. Κορονάκος ξανά αφήνει στον Σακαρέλο. Υποπίεση το τρίποντο, θα το βάλει. 17-11. Τελεμενάκη στον Λεύκο. Λεύκος στο Σελεμενάκη, με συγχωρείτε. Ηλιάδης θα κάνει βήματα. Λάθος εδώ για τους Σεπόλια Στάρκς. Αυτός ο Ηλιάδης δεν θέλησε να πάει σε μια τρίποντη εκτέλεση. Επέλεξε να πλησιάσει, αλλά τελικά έκανε παράβαση, ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Επιστροφή έπειτα από το time out με το σκορ να δείχνει 17-11 συν 6 για την Γιουγκοπιάστηκα, η οποία είναι τώρα στην επίθεση. Δεσπότης ακολουθεί και πιέζει και κλέβει τελικά ο Σελεμενάκης. Ηλιάδης, Σελεμενάκης, Κατιώτη, Ανά Σελεμενάκης. Πάσα έφτασε στον Ηλιάδη, ο οποίος περνάει, γύρισε η μπάλα εδώ από τους Απόλια Σάρξ, αλλά δεν ήρθε κάποια εκτέλεση. Πουργέζης θα πιεστεί και θα πάρει το φάουλ τελικά από τον Ηλιάδη, όπως λέει ο ρέφερη. Λίστηκε και έφτασε να έχει πάνω του 3 αντιπάλους σε κάποια φάση ο Πουργέζης, ο οποίος τελικά κέρδισε το φάουλ. Κορονάκος Γιαννάκης να είναι κολλημένος πάνω του. Στο έλαφος του Ελεμενάκη συνεχίζει κανονικά το μάτς. Πάσα για τον Δεσπότη, δεν την κατάλαβε εκείνος και έχουμε λάθος για τους κίτρινους. Στρατιώτης παίρνει ξανά στην κορυφή Σελεμενάκης τώρα, ότι ο Λέσπος είναι. Τώρα είναι ο Σελεμενάκης ο οποίος θα δεχτεί την τάπα. Ο Ρονάκος σταματάει. Δεν βγήκε η γρήγορη επίθεση για τους κίτρινους. Ο Ρονάκος συνεχίζει με την μπάλα στα δικά του χέρια. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Σακαρέλος σε ακόμα ένα τρίποντο μέσα για αυτό. Είναι ζεστό σήμερα ο Σακαρέλος και το αποδεικνύει. Σελεμενάκη θέλει να πατήσει και έχουμε τεχνική ποινή στον Κωνσταντίνη, καθώς βάρεσε παλαμάκια εκεί στην εκτέλεση του αντιπάλου του, κάτι που τιμωρείται. Σελεμενάκης είναι αυτός που είναι στην εκτέλεση. Στο ριβάλι 20-12. Σταδιώτης σταμάτησε Ελεμενάκης για 3 μέσα. 20-15. Πατάγιας διαφορά 5 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σακαρέλος στη γωνία. Σάνταλη ζητάει ξανά ο Σακαρέλος για να πάρει ακόμα ένα σούτ. Αυτή τη φορά δεν το βάζει. Δεσπότης παλεύει και βγαίνει νικητής. Σακαρέλος, η πάση στην αδύνατη πλευρά, δέχεται την τάπα ο Κωνσταντίνης. Λέσκος, παρολίγο εδώ να γίνουν βήματα. Ηλιάδης με δύναμη προς τα μέσα, στο έδαφος ο παίκτης των Σεπόλια Σάρξ, ο οποίος βρήκε επάνω στον Κωνσταντίνη. Είναι αρκετά μεγάλη σε αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δυνατές μονομαχίες, μεγάλη όρεξη και πάθος και από τις δύο πλευρές. Κάτι που βγαίνει και στο παρκέ. Τρίτο ομαδικό αυτό για την Λυκοπιάστικα. 2, υπενθυμίζω, μέχρι στιγμής για τους Σεπόλια Σάρξ. Άστοχος του πρώτο Ηλιάδης. Βάζει τη δεύτερη, 20-16, και θα καθίσει στον πάγκο τώρα για να πάρει τη θέση του ο Μακαρίτης. Κατάγιας πάνω το Σελεμενάκης. Δεσπότης στα αριστερά. Σακαρέλος. Κωνσταντίνης τώρα με 5 δευτερόλεπτα. Δεσπότης γυρίζει, θα κερδίσει το φάουλ, καθώς φαίνεται να βρει και χέρι στην άμυνα ο Δημητρόπουλος. Τρίτο ομαδικό και για τους Σεπόλια Σάρξ. Δεσπότης τη βάζει, 21-16. Μέσα και η δεύτερη, 22-16. αφήνει την μπάλα να κυλήσει ο Καντιώτης. Τώρα ξεκίνησε ο χρόνος να μετρά αντίστροφα. Ο Καντιώτης άφησε ωραία στον συμπέκτη, αλλά ο Δημητρόπουλος δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα. Κορονάκος, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, εξαιρετική κίνηση ξανά από τον Κορονάκο για το 23-16. Ακόμα ένα highlight από τον ίδιο, ο οποίος πήγε όλο τον δρόμο μόνος του. Τελεμενάκης πέρασε, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Κουριέζης στο μάτς, στην θέση του Σακαρελού. Τρίποντο γρήγορο για τους Σάρξ, άστοχο όμως. Ο Μακαρίτης είναι αυτός που ανέλαβε τη γρήγορη εκτέλεση. Πατάγιας, το παίρνουμε στο τελευταίο τρικλέπτο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Τσάνταλης πάει μέχρι μέσα, νέο φάουλ από τον Σοβολό. Τσάνταλης τώρα στην γραμμή. Θα βάλει την πρώτη. 24-16. Από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές στα 2:59 που απομένουν. Μέσα η βολή και η δεύτερη. 25-16. Με συγχωρείτε. Καλό το σουτ. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Κουριέζης πίεσε ψηλά τώρα από τους Σάρξ. Κορονάκος. Έχουμε διακοπή καθώς κόλλησε το 24. Είναι μια προσπάθεια να φτιαχτεί. Υπενθυμίζω 26-16. Τώρα δίνεται συνέχεια στο μάτς. Τσάνταλης μέσα απόσταση αστόχησε, ενώ για στην συνέχεια έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει ο Κωσταρίδης ή ο Μακαρίτης. Ο Κωσταρίδης νομίζω το έκανε. Και κάθισε στον πάγκο τώρα για να περάσει θέση του ο Σακαρέλος. Συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά από την πλευρά της Γιουγκοπιάστικα και έτσι έχουμε βολές για τον Μακαρίτη. Αστοχής εκείνος στην πρώτη προσπάθεια. 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Ρίξ θα βάλει τη δεύτερη. 26-17 τώρα. Κορονάκος σε μονοψήφιο αριθμό η διαφορά. Κορονάκος Θέλει να αποστάρει. Πατάγιας εκτελεί μετά την προσποίηση. Πατάγιας για 3, 29-17. Δεν έμεινε για πολλή ώρα σε μονοψήφιο αριθμό η διαφορά. Να δούμε τώρα αν θα πέσει, όχι. Το rebound που θα καταλήξει στα χέρια του Μπουργέζη, ο οποίος κλείνεται από δύο, πιέζεται, Σελεμενάκης κατάφερε να κερδίσει, αλλά έχει χτυπήσει ο Μπουργέζης την διεκδίκηση εκεί της μπάλας. Σελεμενάκης έχει πάει από πάνω του να δει αν είναι καλά. Και τώρα σηκώνεται, πρέπει να έχει χτυπήσει σε ευαίσθητο σημείο. Παναφορά για τους Σεπόλια Σάρξ και η μπάλα στον Χούσο, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μάτς. Τώρα 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Χούσος θέλει να βρει χώρο να πάει, πολύ ωραία η πάσα πίσω από την πλάτη, τρομερή η ενέργεια εδώ του Χούσου. Του ανήκει το μισό καλάθι, ο Σόβολος είναι αυτός που εκτέλεσε για το 29-19. Κορονάκος. 10 δευτερόλεπτα τώρα, θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα ακόμα στην επόμενη επίθεση. Ο Κορονάκος στα 5 δευτερόλεπτα του φτιάχνει χώρο ο συμπαίκτης του. Σακαρέλος για 3. Η μπάλα να πηγάει και καταλήγει έξω. Στα 6,2 έχει σταματήσει το ρολόι. Πούσος παίρνει και φεύγει γρήγορα μπροστά. Πάσα να παρακινδυνευμένη, ο Μακαρίτς θα βρει το τρίποντο, αλλά όχι. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου και με το σκορ δείχνει 29-19 υπέρ της Γιουγκοπιάσικα. Ξανά στο παρκέ εδώ στον Άγιο Νικόλαο για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Γιουγκοπιάστικα 29, Σεπόλια Σάρξ 19, 10 πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες σε αυτό το ξεκίνημα του 3 δεκαλέπτου, με τον Κορονάκο να οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Μπουργέζης, Δεσπότης, κάνει το screen. Δεσπότης θα εκτελέσει τη συνέχεια, αλλά άστοχα. Κουσός, Ηλιάδης και τώρα Σελεμενάκης, ο οποίος θα εκτελέσει για 3, βρίσκει σίδερο και Κορονάκος παίρνει το μακρινό rebound. Ηλιάδης παραλίγο να κλέψει, Πουργέζη διορθώνει και σώζει την κατάσταση, ενώ θα γίνει το φάουλ στην συνέχεια από τον Ηλιάδη. Κορονάκος στην επαναφορά. Δεσπότης. Κορονάκος ξανά. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Γιουγκοπιάστικα. Δεσπότης κλείνεται από 2, βρήκε την πάσα όμως για τον Τσάνταλη και εκείνος βρήκε τρόπο στη συνέχεια να πετύχει το καλάθι. Δεν ήταν και τόσο εύκολη η κατάσταση εκεί πέρα ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Ωστόσο ο Τσάνταλης έκανε τη δουλειά για το 31-19. Ηλιάδης πατώντας τη γραμμή, αστοχή. Πατάγιας. Ενώ τσεκάρει και τις επιλογές του, συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του, που φεύγει από τα χέρια του Πατάγια και πάτσε για γραμμή μάλιστα η μπάλα, έτσι η κατοχή αλλάζει χέρια. Πούσος. Πούσος πήρε το σκριν από τον Σελεμενάκη, θα κάνει το βήμα πίσω, αλλά το σούτ είναι αρκετά αδύναμο. Δεν βρήκε καν Στεφάνη μπάλα, κυνήγησε την φάση ο συμπαίκτης ο Δημητρόπουλος, ο ο Σόβολης να σχολείται, μήπως μπορείς να πάρει το rebound. Βικέζης, νέο λάθος αυτή τη φορά. Από την άλλη πλευρά η μπάλα θα πατήσει γραμμή. Ό,τι έγινε νωρίτερα με τον Πατάγια, έγινε και τώρα με τον Μπουργέζη. Η πίεση των Σεπόλια Σάρξ φαίνεται ότι φέρνει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Σελεμενάκης πίνει χέρι με χέρι. Λέσκος, μπάλα φτάνει στον Ηλιάδη. 9 δευτερόλεπτα, Ηλιάδης βρήκε μπάλα στο κάτω μέρος Στεφάνης. Ο Ρονάκος χάνει προς στιγμήν, πάει μόνος του κόντρα σε όλους και θα δικαιωθεί. 33-19. Ο Κορονάκος, ο οποίος έφτασε εκεί να καταδιώκεται από 3 αντιπάλους. Για αντίσταση όμως λεπτό. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ενώ ο Σακαρέλος επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Πουρκέζη. Ο Ρονάκος θα χάσει την συμπληρωματική βολή. Λέσκος, καλή άμυνα από τον Δεσπότη, τώρα πέρασε ο Λέσκος. Περνάει από όλους, δίνει ύψος στην μπάλα, αλλά εκείνη δεν καταλήγει εντός καλαθιού. Κάνταλη Δεσπότη για να σπάσει η πίεση των Σάρξ. Σακαρέλος δεν κάνει καλή πάσα. Έγινε το κλέσιμο τελικά από τον Σελεμενάκη. Σελεμενάκης ο οποίος αποφασίζει να πασάρει στον αέρα. Ηλιάδης, δεν πάει κάποιος πάνω του. Ηλιάδης και εκτελεί για 3 και το πανηγυρίζει δεόντως. 33-22. Φαίνεται πως το έψαχνε αυτό το σύντο Ηλιάδης για να πάρει ψυχολογία. Κάνταλης πέρασε. Ο Ρονάκος γυρίζει για να ξεφύγει, φτάνει στο τέλος και θα κερδίσει το φάουλ. Αντιαθλητικό λέει ο ρέφερι. Ο Ηλιάδης το έχει κάνει νομίζω, ναι. Αυτός είναι που έχει κάνει το αντιαθλητικό, ενώ υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις. Αλλαγή τώρα για τους Σάρξ. Ο Ηλιάδης κάθεται στον πάγκο, ενώ ο Κορονάκος αστοχεί στην βολή. Έχει δικαίωμα για ακόμα μία, τη βάζει τώρα. Τα 5-22, Τσάνταλης πάει κοντά, γυρίζει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το έκανε να φαίνεται τόσο απλό, αλλά δεν είναι, πιστέψτε με. 37-22 τώρα, συν 15 η μεγαλύτερη διαφορά που έχει υπάρξει μέχρι στιγμή στο μάτς. Λέσκος θα πάρει το τρίποντο, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Καβιώτης, ξανά Λέσκος. Νέο τρίποντο αυτή τη φορά τον Παρτσόκα, αστοχή εκ νέου. Με αυτοθυσία και ο Λέσκος έπεσε και πάνω στην πόρτα. Θα πάρει τώρα το τρίποντο μέσα αυτή τη φορά. 37-25. Η πίεση απέφερε καρπούς εδώ για τους Σάρξ. Ύψος στην μπάλα από τον Σελεμενάκη. Ο Σπότης. Ο Ρονάκος περνάει ωραία. Κάνει προς στιγμή να δίνει τώρα στον Δεσπότη. Πάει με δύναμη πάνω του ο Μπαρτσόκας και κάνει το φάουλ. Στην επαναφορά η Γιουγκοπιάστηκα. Τσάνταλης παίζει με τον Δημητρόπουλο και πάλι και τον νικάει ξανά. 39-25. Καδιώτης. Παρτζόκας το αφήνει ξανά. Λέσκος κοντά στο ψηλότερο αντίπαλο. Παρτζόκας για 3. Μέσα! 39-28. Πίεση τώρα από τους Sharks. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται το μάτς. Σακαρέλος αφήνει στον Πατάγια για να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση. Πατάγιας θέλει να περάσει με τη βοήθεια του screen. 3-1 τώρα. Δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Γιουγκοπιάστικα. Επιλέγουν το τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Αστοχούν, Σελεμενάκης αφήνει ξανά. Λέσκος κάνει, δεν μπορούσε να πάρει καλή θέση για να εκτελέσει. Δεν ξέρω αν μετράει, είναι χαμηλά τελικά ή μετράει. Χαμηλά έγινε τελικά η παράβαση. Νέο τρίποντο άστοχο και τώρα από τον Μπαρτσόκα, ο οποίος δεν διστάζει να εκτελέσει πίσω από τα 6.75. 3-27 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κορονάκος ψάχνει επιλογή. Σάνταλης αυτή τη φορά δεν θα τον βάλει. Μαζεύει ο Λέσκος στο rebound και δίνει και πάσα πίσω από την πλάτη. Δημητρόπουλος, η μπάλα στον Παρτσόκα για 3, εκείνος άστοχησε. Δυνατές μάχες εκεί για τη διεκδίκηση του rebound. Η κατοχή είναι για την Γιουγκοπιάστικα, όπως λέει ο ρέφερι. Ο Μπαρτζόκας θα καθίσει τον πάγκο τώρα για να περάσει το μάτς ο Μητρουσί. Και Λέσκος επίσης το μάτς για τους Σέπολια Σάρξ. Καρονάκος ζητάει και παίρνει ο Σακαρέλος. Λέσκος τσεκάρει γύρω του. Πάει μόνος του με δύναμη, καλάθι και φάουλ. 39-30. Διαχειρός Λέσκου, ο οποίος χρησιμοποίησε την γρηγοράδα του, τσέκαρε τι συνέβαινε γύρω του και κατάφερε να φτάσει μέχρι το lay-up, ενώ έχουμε και time out. Στη συνέχεια θα εκτελεστεί μια συμπληρωματική βολή για τον Λέσκο. Λέσκος στην γραμμή, έπειτα από το καλάθι φάουλ που κέρδισε νωρίτερα. Σερί 5-0 για τους Σέπολια Σάρξ, θα γίνει 6-0 τώρα για το 39-31. 2,5 λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πατάγιας. Λεσκότης αφήνει στον Κορονάκο. Τα δευτερόλεπτα γυρίζει ο Κορονάκος. Είναι και την πάσα στον Τσάνταλη. Για μαρτυρίες από την πλευρά των Sharks. Θεωρούν πως δεν υπήρχε φάουλ. Ο Τσάνταλης ωστόσο είναι ήδη στη γραμμή. Από την πρώτη έφτωση. Έξω η δεύτερη, δεν του έκανε το χατήρι εδώ η μπάλα. Κατιώτης. Λέσκος στον Κατιώτη ξανά. Μπάλα στη γωνία, τρίποντο τώρα για τους Sharks, αλλά άστοχο από τον Μητρούση. Σακαρέλος είδε την κίνηση του Πατάγια, του πέρασε την πάσα. Λεσκότης θα κερδίσει το φάουλ από τον Λέσκο, ο οποίος δεν μπορούσε να τον κόψει ψηλά. Νέες βόλες τώρα για την Γιουγκοπιάστικα. Πεσκόλτς αυτή τη φορά είναι στη γραμμή. Ένα. Μέσα και οι δύο από τον Δεσπότη για τους 42-31. Κατιώτης. Μακαρίτης, καθή πάσα στην καρδιά της άμυνας εκεί. Μητρούς παλεύει να βρει λίγο χώρο για να περάσει την πάσα και κάνει 3 δευτερόλεπτα. Τον έγκλεισαν εκεί οι τρεις αντίπαλοι. Τον Μητρούση δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η ζωή του εκεί. Και τελικά δεν γλίτωσε το λάθος. 1,5 λεπτό ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πατάγιας παίρνει το screen για να περάσει και να παίξει. Το pick and roll έκανε εκείνης προς τα μέσα. Ο Κωνσταντίνης δεν τον κατάλαβε ο Δεσπότης και έτσι έχουμε το λάθος τώρα για τους γηπεδοχούς. Παραμένει λοιπόν το 42-31 και παραμένουν επίσης μπροστά οι σημερινοί γηπεδούχοι. Μητρούση εκτελεί για 2. Υπάρχει ένα θέμα με τον χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος με τον χρόνο. Μετράει κανονικά το καλάθι. 42-33. Ακούστηκε εικόνα, απλά είχε γίνει κάποιο θέμα, είχαν κυλήσει κάποια έξτρα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Δύσκολη πάσα, πατάγια στο λαβαίνει, αλλά θα γίνει το λάθος. Δώρο εδώ από τους γηπεδούχους. Ενώ ο Πατάγιας βλέπω να κουτσένει. Ζητάει αλλαγή από τον πάγκο του. Θα καθίσει το... στην άκρη τώρα ο Πατάγιας, θα ελπίσουμε να μην είναι κάποιος σοβαρός τραυματισμός που γέζει στο μάτς. Συνέχεια με τους Επόλια Σάρξ στην επίθεση. Μητρούση, Μακαρίτης, 7 δευτερόλεπτα. Με τη βοήθεια του ταμπλό πήγε ο Μακαρίτης, ο rebound ξανά στους φιλοξενούμενους. 10 δευτερόλεπτα, Μακαρίτης δεν τελειώνει καλά. Παραλίγο να χάσει στο έδαφος ο Σελεμενάκης, τρομερή ενέργεια με αυτοθυσία. Ο Σελεμενάκης θα δώσει την κατοχή στην ομάδα του. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τους φιλοξενούμενους. Καντιώτης, Σελεμενάκης μέχρι μέσα, βγαίνει άμυνα όμως από τους Γιουγκοπιάστικα. Μισό λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Ρονάκος ψάχνει τρόπο να σπάσει την άμυνα, περνάει μόνος του. Βουργέζης αφήνει ξανά στον Κορονάκο. 7 δευτερόλεπτα για τη Γιουγκοπιάστικα. Δεσπότης, τρίποντο στο σίδερο. Ο rebound στα χέρια του Λέσκου. Αντιώτης αριστερά, 2 δευτερόλεπτα. Ένα Σελεμενάκης, πρόλαβε το ρολόι, είναι εντός χρόνου το φάουλ. Και έτσι έχουμε δύο βολές. Στα 0, κάτι κατάφερε να κερδίσει το φάουλ ο Σελεμενάκης. 0,2 λέει ο ρέφερι ότι απομένουν ακόμα. Τα 2-34. Σελεμενάκης έτοιμος στη δεύτερη. μέσα και αυτή. 42-35. Και φινάλε λοιπόν του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ του 42-35. Με την Γιουγκοπιάστηκα να κρατάει το προβάδισμά της και τους Σεπόλια Στάρκς από την άλλη να συνεχίζουν την προσπάθειά τους να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Ξανά εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς. 42-35, συν 7 για την Γιουγκοπιάστηκα, μείον 7 για τους Σεπόλια Στάρκς. Την επίσταση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Αντιώτης, καστή πάσα για το Σελεμενάκη, τρομερά εδώ βγήκε η επίθεση. 42-37. Κουριέζης. Είναι ξανά πάνω κομμένοι ο Μικρούση, ο Ρονάκος τώρα. Ο Ρονάκος. Πιέζει ο Καντιώτης, 2 δευτερόλεπτα, στη λήξη του χρόνου αστοχή ο Κωνσταρίδης. Καντιώτης πάει μέχρι το τέλος, καλάθι και φάουλ, αμυντικό το φάουλ όπως λέει ο ρέφερι. Μετράει κανονικότατα το καλάθι, παρά τις διαμαρτυρίες του Κωνσταρίδη. 42-39 τώρα το σκορ. Καντιώτης αν είδα καλά, ναι ο Καντιώτης είναι αυτός που έχει πετύχει το καλάθι και φαίνει πλέον την ομάδα του σε απόσταση 3 πόντων. Κωνσταντίδης στον πάγκο, ενώ μέσα θα μπει και η συμπληρωματική βολή. 42-40, όλοι σε ένα δίποντο. Χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες, οι Σεπόλια Στάρκς έχουν καταφέρει να επιστρέψουν. Κορονάκος θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Συνέχεια τώρα. Νάκος. Δέκα δευτερόλεπτα, νέο φάουλ από τον Μακαρίτη. Νάκος. Να παίξει με τον Σάνταλη, τώρα πέρασε την πάσα. Ωραία εδώ είδε εκείνο το κόψιμο του Πουργέζη, assist ο Τσάνταλης. Καλάθι ο Πουργέζης. 44-40. Γρήγορο τρίποντο από τον Μακαρίτη, ήταν κάπως αδύναμο το σουτ. Βρήκε ο Στεφάνη, Κορονάκος πήρε από τον Σακαρέλο. Περνάει, κόβεται ξανά με φάουλ, αυτή τη φορά ο Καντιώτης το έκανε. Ξανά στην επαναφορά Γιουγκοπιάστηκα, Σανταλής κοιτάει, γυρίζει, εκτελεί αμέσως. Μακαρίτης είναι κάπως ψηλή, πάσα και λίγο πιο δυνατή. Δεν μπορείς να τη συγκρατήσει. Συνέχεια με Πουργέζη, Σανταλής, Σακαρέλος, Σανταλής τώρα. Πουργέζης βάζει πλάτη. Σακαρέλος είναι στο πλάι, θα εκτελέσει για 3, αστοχή. Καντιώτης θέλει να τρέξουν οι Στάρκς τώρα. Ρίχνει ταχύτητα ο Καντιώτης για να γίνει οργανωμένη επίθεση. Μητρούση για 3, το χάνει. Rebound στα χέρια του Λέσκου. Βάλα και πάλι έξω. Τα δυο της κάνει. Μακαρίτης στα 4 δευτερόλεπτα, πάει στο floater, δεν υπάρχει κάτι. Πουργέζης μαζεύει το rebound. Γρήγορα πάνω στους δύο αντίπαλοι για να τον πιέσουν και τελικά θα γίνει το κλέψιμο. Καθαρή άμυνα τον Κορονάκο, η μπάλα είναι όμως για τους Σεπόλια Σταρκς. Ηλιάδης και Σταμάτης Ελεμενάκης τώρα ρίχνονται στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Για 13 στο ρολόι ακόμα. Σελεμενάκης έδειξε την εκτέλεση, ακολούθησε και ο ίδιος τη φάση. Με σπότης μάζεψε. Με πάσεις τώρα θέλουν να σπάσουν την πίεση. Και παιδούχοι. Τσανταλής. Πήρε το φάουλ. Κορονάκος. Πήρε ο Τσάνταλης. Με σπότης για 3. 47-40. Απόσταση 7 πόντων καταφέρουν να πάρουν και πάλι οι κίτρινοι. Εκεί που είχαν δει τους αντιπάλους να πλησιάζουν ακόμα και στο τρίποντο. Ενώ έχουμε ακόμα ένα λάθος για τους Σάρξ. Καθώς η κατοχή είναι για την γιουγκοπιαστικά. Γεζής. Σακαρέλος. Γεζής στον Κορονάκο. Κορονάκος στον Δεσπότη, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Είχε κλειδώσει το χέρι του Τσάνταλη ο Ηλιάδης. Το φάουλ έγινε πριν εκτελέσει ο Τσάνταλης, αλλά είναι και το 5ο μάλιστα τον Σάρξ, οπότε έτσι κι αλλιώς θα ήταν βολές. Η πρώτη 48-40. Έχει η δεύτερη από τον Τσάνταλη. Ηλιάδης, καυτή πάσα πέρας, ωραία. Πήρε ξανά. Θέλει να πάει προς τα μέσα, αστοχή στο lay-up, μαζεύει ο Τσάνταλης. Σακαρέλος. Σπότης, έφτασε κοντά και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 50-40, στην 10 για την Γιουγκοπιάστικα, η οποία ξεφεύγει και πάλι στην διαφορά. Και έχουμε time out αυτή τη φορά από τους Σεπόλια Σταρκς, για να ρίξουν κάπως το ρυθμό και να κόψουν τη φόρα των αντιπάλων τους, αλλά και να δουν γιατί δεν πάει καλά μέχρι στιγμής και βλέπουν τους αντιπάλους να ξεφεύγουν στο συν 10. Έλα, 50-40 το σκορ, 5 λεπτά ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Η Γιουγκοπιάστικα στο καθοριστικό σημείο που είδε τους αντιπάλους της να πλησιάζουν στους δύο πόντους, έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να ξεφύγει και πάλι στο σκορ. Από την άλλη εδώ έχουμε ένα ακόμα άστοχο τρίποντα από την πλευρά των Σεπόλια Σταρκς. Σκότης. Κουρκέζης. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι τώρα για τους κίτρινους. Πουργέζης, του κάνει το χατήρι μπάλα. Λέσκος ανεβάζει ταχύτητα, θα κερδίσει το φάουλ. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. διακοπή. Ο Ηλιάδης. Θα καθίσει τον πάγκο ενώ έχουμε το 50-41. Μέσα και η δεύτερη. 50-42. Ρόλιμο το σκηνικό, πίεση ψηλά από τους Σάρκς. Δεσπότης σταματάει. Ρονάκος. Τεχνική ποινή τώρα στον πάγκο των Σάρκς. Αυτός. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται για κάποιες φάσεις που έγιναν νωρίτερα. Και τελικά υπήρξε τιμωρία από τους διαιτητές. Δεσπότης ανέλαβε την εκτέλεση για να πετύχει το καλάθι, 51-42. Τάνταλης γύρισε, αστόχησε. Λέσκος θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Αφήνει στο Σελεμενάκι, κλείστηκε εκείνος και έκανε βήματα. Τρία και 50 ακόμα στην αναμέτρηση. Συνέχεια στο μάτς. Είπαμε σήμερα το μάτς έχει αρκετή ένταση, αρκετό πάθος και από τις δύο πλευρές, οπότε είναι λίγο να υπάρχουν και κάποια νεύρα. Εδώ όμως ο Δεσπότης βρήκε ανοιχτό διάδρομο και τον εκμεταλλεύτηκε, 53-42. Τρίποντο γρήγορα από τον Σελεμενάκη. Άστοχο παράλληλα, ο ίδιος πήρε το rebound και πάει και σε μια δεύτερη εκτέλεση λίγο πιο κοντά αυτή τη στιγμή. Σεκαρέλος. Βουργέζης, δεν υπάρχει λόγος για σύνθερα για τους κίτρινους. Το γνωρίζει ο Βουργέζης. Τσάνταλης. Πίστευτε ότι θα συνεχίσει την κίνηση ο Βουργέζης, αλλά εκείνος σταμάτησε. Τελευταίο τρίλεπτο στο μάτι. Λέσκος, το φάουλ από τον Κορονακό. Τρίτο ομαδικό για τον Κορονάκο, Καντιώτης τώρα. Λέσκος. Νέο φάουλ από τον Πουργέτζη αυτή τη φορά. Τέταρτο στους γηπεδούχους. Μητρούση και Παρτσόκας στο μάτς. Σελεμενάκης και Καντιώτης στον πάγκο. Πατσόκας. Μητρούση παίρνει και εκτελεί αμέσως, αδύναμο σούτ όμως. Κατέληξε πολύ προσπάθεια. Δεσπότης από τα δεξιά, 55-42. Αναλαμβάνει δράση στις τελευταίες φάσεις ο Δεσπότης για να στείλει την ομάδα του στο ΣΥΝ 13. 2 και 15 ακόμα, τελειώνει. Αδειάζει η κλεψίδρα για τους Σάρξ, οι οποίοι θα στοχίσουν σε ακόμα μια επίθεση. Βουργέζης. Σακαρέλος ξανά στον Βουργέζη. Δεν περνάει η πάσα του, κρέβει ο Μητρούση. 4-1, αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Σάρξ. Θα πάνε σε ένα γρήγορο τρίποντο με τον Λέσκο, 55-45. Φούσο, με συγχωρείτε. Δεσπότης, πάνε κοντά, επιλέγει να βγάλει έξω τον Τσάνταλης. Δεσπότης πίσω από τα 6,75. Τσάνταλης πήδηξε ψηλότερα από όλους και μάζεψε για να ανανεώσει την κατοχή για την ομάδα του. Δεσπότησε ένα νέο σουτ, μέσα τώρα ξανά ο ίδιος, 58-45. Καθοριστικός Δεσπότης σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο για την Ιουγκοπιάστικα, συν 13 για τους γηπεδούχους και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Συνέχεια στο μάτς, 1 για 18 ακόμα για το τέλος. Έχουμε μια διακοπή τώρα. Μετά από μια στιγμή έντασης έχουμε βολές για τον Τσάνταλη, το σκορ. Το 57-48. Τα 48 τον Τσάνταλη, 1 και 14 ακόμα στο ρολόι. Κατοχή πάει στην άλλη πλευρά, μάλλον η κατοχή παραμένει στις Ιουγκοπιάστικα, απλά η επαναφορά θα γίνει από την άλλη πλευρά. Είναι το λάθος τώρα, Σελεμενάκης για 3, πήγε και βγήκε η μπάλα, ευκαιρία και καλάθι από τον Δημητρόπουλο. 60-50, Δεσπότης, Γκέζης, είναι στον Κορονάκο. Τελευταία 44 δευτερόλεπτα. Κορονάκος είναι έξω, ο Πουργέτης, τελείωνε ο χρόνος, δεν το παρατήρησαν οι γηπεδούχοι και έτσι τους έμεινε πάντα στα χέρια. Μακαρίτης αλλάζει με τον Παρτσόκα. Ξανά Μακαρίτης, θα πάρει το τρίποντο, ο airball, νέα ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Τζόκας, 3 δευτερόλεπτα, από κοντά θα έρθει στο γαλάθι, 60-52. Τελευταία 13 δευτερόλεπτα, δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι, κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίγη λοιπόν για την Ιουγκοπιάστικα, η οποία θα επικρατήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι κύπελου με 60-52. Επί των Σεπόλια Σάρξ. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Καλή συνέχεια σε όλους.